Λαϊκή αγορά σήμερα με την αγρότικα εν όψη και τι θέλουμε να πούμε στους πολίτες όσον αφορά την ακρίβεια και τα προϊόντα που βρίσκουν τόσο στη λαϊκή αγορά αλλά και τελικά στο ράφι. Η ακρίβεια είναι κάτι λογικό γιατί έχουν ανέβει όλα. Έχει ανέβει το κόστος παραγωγής, έχει διπλασιαστεί, έχουν διπλασιαστεί τα πετρέλα, έχουν διπλασιαστεί οι φορολογίες, τα εφόδια, έχουν διπλασιαστεί όλα. Λογικό είναι κάποια πράγματα να ανέβουν οι τιμές τους. Τώρα από εκεί και πέρα σαν παραγωγή μπορέσαμε όσο μπορέσαμε, απορροφήσαμε ένα μεγάλο μέρος όλου του κόστους παραγωγής και για να βγει ένα προϊόν και να έρθει στο ράφι. Μπορέσαμε να απορροφήσουμε όσο μπορούσαμε, αλλά στο τέλος να ξέρετε ότι όλα τα πληρώνει ο καταναλωτής. Όλα εκεί χτυπάνε. Αναγκαστικά και εμείς κάποια στιγμή ανεβάσαμε τιμές. Δεν γινόταν αλλιώς. Δεν ανεβάζω τιμές, δεν θα σπείρουμε του χρόνου. Οπότε τα πράγματα αν πάνε σε κάποια άλλα ράφια στο σούπερ μάρκετ, οι τιμές που έχουμε εδώ πέρα θα εκτοξευτούν ακόμα περισσότερο. Εμείς μπορούμε και κρατάμε μια σταθερή τιμή, μια καλή τιμή για τον καταναλωτή. Από εκεί και πέρα, αν φύγουμε εμείς από τη μέση, όλα τα πράγματα θα πάρουν τα ύψη. Ένα πράγμα που ο καταναλωτής δεν θα μπορεί πλέον να το αγοράσει. Αν παίρνει ένα κιλό τώρα κρεμμύδια, θα φτάσει να παίρνει 100 γραμμάρια και 200, γιατί δεν θα μπορεί να τα πληρώσει. Εμείς είμαστε αυτοί που κρατάμε τις τιμές και εμείς τις καθορίζουμε. Σύμφωνα με το κόστος παραγωγής πάντα, έτσι. Ακρίβεια, τρόφιμα, η τσέπη άδεια και το πορτοφόλι επίσης. Ακρίβεια. Όλος ο κόσμος, το μεγάλο μέρος του κόσμου δυσκολεύεται. Από ό,τι άκουσα τελευταία μια στατιστική, το 86% δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Οπότε τα άλλα τα καταλαβαίνετε. Η διαφορά μεταξύ λαϊκής αγοράς και σούπερ μάρκετ στην αγορά των τροφίμων. Η λαϊκή αγορά το κυρίαρχο που έχει είναι η ποιότητα, το πρώτο. Το δεύτερο μπορεί να υπάρχουν και καλές τιμές πολλές φορές, αλλά καμιά φορά μπερδεύονται οι παραγωγοί. Και όσον αφορά το γεγονός ότι τα σούπερ μάρκετ ανεβάζουν τις τιμές που οι πολίτες πολλές φορές δεν μπορούν να το καταλάβουν. Είναι στο χέρι μας. Συμβαίνει, αυτοί που έπρεπε να ασκούν ελέγχους δεν φαίνεται να ασκούν και δυστυχώς υπάρχει άναρχη άνοδος των τιμών, ανεξέλεγκτη με άλλα λόγια. Σαφέστατα συμπεριλαμβάνεται και σχροκέρδια. Και όλα αυτά εις βάρος των πολιτών, ενώ οι αιτίες που επικαλούνται, αυτοί που τους επικαλούνται, δεν φαίνεται να είναι οι πραγματικές. Τέλεια, σας ευχαριστώ.